καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ που ο Αλέξανδρος Μητσιώτης θυμήθηκε τώρα την Τρανάφτα Γκορ. Θα μπορούσε πολύ πιο απλά, βέβαια, να θυμηθεί τον Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος ερωτηθείς κάποτε τι γνώμη έχει για τον δυτικό πολιτισμό, απάντησε. Θα ήταν μια ωραία ιδέα. Θα συνεχίσω να σχολιάζω έτσι λοξά. Ο νους μου πηγαίνει σε μια χώρα. Μια χώρα που ενώ επιδεικνύει παλαιούς τίτλους τιμής, αποτελεί σχετικά πρόσφατη εμφάνιση, τουλάχιστον ως ανεξάρτητο κράτος στο διεθνές στερέωμα. Μια χώρα που ταλανίζεται από το ερώτημα της ταυτότητας και της ιδιαιτερότητάς της, που πολλοί είναι πρόθυμοι να την αμφισβητήσουν. Μια χώρα απορροφημένη από την παλαιά εχθρότητα προς τον εξανατολών ισχυρότερο γείτονα, από τον οποίο και απέσπασε την ανεξαρτησία της και τον οποίο υποψιάζεται ότι απεργάζεται μονίμως την ιστορική ρεβάνς. Μια χώρα η οποία ομνύει στο όνομα της Δύσης, προθυμοποιείται μάλιστα να λειτουργήσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης απέναντι σε τον Ανατολίτη και θεωρεί ότι έτσι έχει δεχθεί και τις ισχυρότερες εγγυήσεις. Ωστόσο, η χώρα αυτή βλέπει τον πληθυσμό της να την εγκαταλείπει, βλέπει την γη της να πωλείται σε ξένους, την παραγωγική της βάση να συρρυκνώνεται, το επίπεδο διαβίωσης της να μειώνεται, την οικονομία να κυριαρχείται από έναν όλο ένα και μικρότερο αριθμό ολιγαρχών, το πολιτικό της προσωπικό να διαφθείρεται, την ναζιστική εμπνεύσεως ακροδεξιά να σηκώνει κεφάλι και την πολιτιστική της ζωή να βυθίζεται σε έναν επαρχιωτισμό που παρόλα αυτά περνιέται για ευρωπαϊσμός. Η χώρα αυτή είναι βέβαια η Ουκρανία. Και αν ο νου σας πήγε κάπου αλλού, γιατί σας θυμίζει σε μεγιά την συγκία κακά, χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεσαι εδώ από η προβοκάτσια μου. Και μολονότι το περίφημο τηρουμένο των αναλογιών το έκανα λάστιχο, αν μη τι άλλο, διότι δεν έχει η Ελλάδα τα προβλήματα εθνικής ομοιογένειας της Ουκρανίας, αυτά εμείς τα έχουμε λύσει εδώ και πολύ καιρό, με πολύ βίαιο τρόπο, υπενθυμίζω. Παρ' όλα αυτά την προβοκάτσια την κρίνω χρήσιμη, διότι με ενδιαφέρει η μη ιδιαιτερότητα του ελληνισμού. Με ενδιαφέρει η περιοχή που ορίζεται από τα ερωτήματα, τι συμβαίνει σε χώρες οι οποίες βρίσκονται πάνω σε ρήγματα των γεωπολιτικών τεκτονικών πλακών, τι συμβαίνει σε λαούς τους οποίους η εντός πολλών εισαγωγικών μοίρα τους έχει τάξει στη Δύση, αλλά δεν θα είναι ποτέ αρκούντος δυτική. Και για το λόγο αυτό ταλαντεύονται ανάμεσα σε μια βαθιά αυτοϋποτίμηση και το παραλήρημα μεγαλείου, περνώντας από μια διεκδίκηση εξαίρεσης, πάλι με μάλλον επαρχιώτικους όρους. Τι συμβαίνει σε τέτοιες χώρες και σε τέτοιους λαούς, όταν μοιάζει να κλείνει ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος της κυριαρχίας της Δύσης στον πλανήτη. Και τι συμβαίνει όταν, όπως όλα δείχνουν, τώρα ζούμε τα τελευταία επεισόδια αυτού που ήταν το μεγάλο γεγονός του μεταπολεμικού κόσμου, δηλαδή από αποαπικιοποίηση. Και τι συμβαίνει, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στην ιδιαιτερότητα του ελληνισμού, όταν έχεις σταδιοδρομήσει ως μικρός λευκός στο τοπίο της αποικιοκρατίας. Και αυτό έχει συμβεί και κατά κυριολεξία με τους ομογενείς μας στην Αφρική που έγραψαν ένα πραγματικό έπος. Τι συμβαίνει επίσης, όταν σε μια συγκυρία αναδίπλωσης της Δύσης, βλέπεις ένα είδος εσωτερικής αποικιοποίησης στην Ευρώπη. Αρχικά χωρίς να ενδιαφερθεί κανείς στο ανατολικό τμήμα της Ήπειρου και εδώ και 15 χρόνια, όπως ξέρουμε πολύ καλά, στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ο Βασίλης Οξεδιάς έθεσε στην αρχή τους δύο πόλους των πολιτιστικών πολέμων που μας ταλανίζουν από τη δεκαετία του 90 και μετά. Το υπογραμμίζω ότι πρόκειται για τη δεκαετία του 90, γιατί βεβαίως άλλες φιλοδοξίες έθετε στον εαυτό της ελληνικής κοινωνίας την δεκαετία του 80. Και ενώ άκουγα τη συζήτηση να εκτυλίσσεται, ήρθε στο νου μου, δεν ξέρω γιατί, η πρωτοβουλία των 6 του Ανδρέα Παπανδρέου, που συνήθως την ξεχνάμε, έχει ξεχαστεί, ή αν τη θυμόμαστε, τη χλεβάζουμε. Γιατί βέβαια το γεγονός ότι η Ελλάδα τότε πρόβαλε να έχει ρόλο σε μεγάλα διεθνή προβλήματα συνεργαζόμενοι με χώρες όπως το Μεξικό και η Τανζανία, είναι πολύ ξένο προς τα τωρινά ευρωπαϊκά μας.
Θα έλεγα ότι οι δύο πόλοι των πολιτισμικών μας πολέμων, ο εθνοκεντρικός, θα τον πούμε έτσι, και ο αντιεθνικιστικός, παρουσιάζουν πολλά παράδοξα. Ο αντιεθνικιστικός πόλος, να θυμίσω, ήταν αρχικά μια θέση αιρετική. Έχω προλάβει την εποχή που μπορούσε να σε οδηγήσει στα δικαστήρια το να λες όχι στα μακεδονομαχικά συλλαλητήρια. Αλλά από αιρετική άποψη, πολύ σύντομα έγινε κυρίαρχη, θα έλεγα καθεστωτική. Προφανώς από μια ιδιαίτερη, ή να το πω, από μια στρεβλή πρόσληψη του τι συνέβαινε στα Βαλκάνια, δίπλα μας, εκείνον τον καιρό, όπου ως κύριο κακό αναδείχθηκε ο εθνικισμός, όχι ο ιντερεντισμός, και όπου αντιθέτως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έμοιαζε να είναι η θεραπεία απέναντι σε αυτό το κακό. Αντιεθνικιστικός αγώνας, λοιπόν, σε μια εποχή, παραδόξως, με την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που η χώρα αυτή ζούσε διαδοχικά βήματα απώλειας κυριαρχίας. Αντιεθνικισμός, ο οποίος δεν είναι αντιυπεριαλιστικός, ένας αντιεθνικισμός, ο οποίος τελικά δεν είναι διεθνισμός. Και έχει ένα ενδιαφέρον πότε πια στη σημερινή, την τόσο ευρωπαϊκή Ελλάδα, αισθανόμαστε πραγματική αλληλεγγύη προς άλλους δοκιμαζόμενους λαούς. Νομίζω ποτέ δεν είναι απέναντι σε λαούς οι οποίοι αγωνίζονται με το όπλο στο χέρι. Είναι απέναντι σε λαούς που τους συλλαμβάνουμε, τους ενεργοποιούμε ως θύματα. Και από την άλλη πλευρά, έναν εθνοκεντρισμό, ο οποίος δεν ήταν και τόσο ανεξαρτησιακός, δεν πέρασε ποτέ τον ορίζοντα του «μένουμε Ευρώπη». Να μην θυμηθώ το ρόλο της Εκκλησίας το καλοκαίρι του 2015. Από αυτή την άποψη είναι ένας περίεργος εθνοκεντρισμός επίσης. Και δεν θα τον χαρακτήριζα καν αμυντικό, για να τελειώσω, νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσα να το κάνει κι άλλο. Κι άλλο. Όχι, ο κύριος Πετροπρόμος. Δεν θα τον έλεγα αμυντικό στις μέρες μας. Θα έλεγα ότι είναι ένας προσχηματικός εθνικισμός της υποτέλειας, δηλαδή σε μια συγκυρία απώλεια στοιχειωδών στοιχείων κυριαρχίας και εργαλείων χάραξης πολιτικής, εσωτερικής και εξωτερικής. Ο τουρκικός κίνδυνος, τον οποίο καθόλου δεν υποβαθμίζω, έχει γίνει στο δημόσιο λόγο μας το απόλυτο πρόσχημα για να δικαιολογηθούν παραχωρήσεις πάρα πολύ ουσιαστικές προς άλλους, όχι εξ Ανατολών, οι οποίοι όντως έχουν αφαιρέσει από αυτή την χώρα κάθε εκμάδα. Ας το αφήσουμε εδώ, γιατί νομίζω ότι το αφαιρεί.